centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Χωνιζήλ, καλή σας ημέρα και σε εσάς. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Καλημέρα και στους ακροατές. Πρώτα μας έχουν πει από το πρωί, από τα ξημερώματα σχεδόν που ήρθαμε εδώ πέρα, ότι υπάρχει ο Γερανός και βγάζει το Ολυμπία τώρα δίπλα στο ήδη πλοίο που είναι έξω. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Όντως έχει έρθει το συνεργείο από την Θεσσαλονίκη για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και να δοθεί η άδεια αυτή. Το αξιόπλο. Ακριβώς, για να το έχουμε σε λίγες μέρες το καράβι μας να πλέει και πάλι στη λίμνη και να. Άρα, συγγνώμη, το Ολυμπία σε λίγες μέρες θα είναι κανονικά δρομολόγια στην πόλη, στη λίμνη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Κανονικά, μετά από την. Η άδεια αυτή δεν υπήρχε επίσης από το 2015. Είναι μία ακόμη κίνηση αυτής της δημοτικής αρχής πάνω στα πλαίσια του συμμαζέματος που κάνουμε και της οργάνωσης, ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες μας τις δομές. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό λίγο αργότερα, γιατί εξάλλου το θέμα μας έτσι κι αλλιώς είναι ο τουρισμός. Πριν από λίγο η κυρία Σπύρου μας δήλωσε ιδιαίτερα ενεχολισμένη, πάρα πολύ εκνευρισμένη με την απάντηση που δώσατε στο δικό της κείμενο. Γιατί με υβρίζουν, διαρωτάτε κυρία Σπύρου. Εγώ ερωτήματα έκανα βασικά και περιμένω σε αυτά απαντήσεις. Γιατί ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή, ενώ δεν ασχολούμαι εγώ με την προσωπική ζωή κανενός. Είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι με αυτό που απαντήσατε. Δεν υπάρχει κανένα υβριστικό σχόλιο. Είναι πάρα πολύ προσεκτικά τα δελτία τύπου. Αναφέρθηκε για τον ήλιο και τους τραπέζες και τις διακοπές που ασχολείστε συνέχεια. Είναι πάρα πολύ προσεκτικά, κύριε Νατσούλη, τα δελτία τύπου που βγάζουμε. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι χαρακτηρισμοί μας. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους χαρακτηρισμούς, είναι και βέβαια όπως το είπε και η ίδια, είναι απάντηση. Δηλαδή βγάζει η συγκεκριμένη κυρία ένα δελτίο τύπου και στη συνέχεια παίρνει την απάντηση που της πρέπει. Βέβαια έχει αρκεστεί, το κακό είναι ότι έχει αρκεστεί αρκείται μόνο σε δελτία τύπου, σε ένα πεντάλεπτο έτσι δημοσιότητας που θα έλεγα, βγάζοντας έναν εκνευρισμό χωρίς να έχει προσφέρει τίποτε άλλο μέχρι σήμερα. Είναι αστεία αυτά τα οποία αναφέρει συνεχώς και μάλιστα στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου έφτασε να χρησιμοποιήσει ατυχώς θα έλεγα εντελώς την γουνοποιία, έναν κλάδο που έχει δώσει πάρα πολλά στην. Να πάμε λίγο σε αυτό. Τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικά το ζουμί, το καυτό σημείο. Δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί. Εσείς πότε μάθατε για αυτά τα κείμενα, κύριε Κορνητσίνη? Ποια κείμενα, κύριε Νατσούλη? Μιλάμε για έναν δημοσιογράφο ο οποίος έγραψε ότι υπάρχει κρίση στη Γούνα. Δηλαδή, τον οποίο φιλοξενήσαμε εδώ. Δημοσιογράφο θα έπρεπε να απευθύνει τα ερωτήματά της η κυρία Σπύρου και όχι στον Δήμο Καστοριάς. Μιλάει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος για μια κρίση που υπάρχει στον κλάδο της Γούνας. Είπε καλοκαίρι χωρίς Γούνα στην Καστοριά όμως. Δεν συνδυάζεται, θα έλεγα αυτό. Η ατυχία θα έλεγα της κυρίας Σπύρου όμως είναι να κάνει αναφορά, ιδιαίτερη αναφορά στο πρόσωπό μου και την ενασχόλησή μου με τον σύνδεσμο γνωπιών, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή θα κρίνει ή θα κατακρίνει η κυρία Σπύρου το τι έχω κάνει εγώ ως πρόεδρος του σύνδεσμου γνωπιών που όταν τρέχαμε για τα ζητήματα της Γούνας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε και το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, το γνωρίζουν και οι ακροατές και το γνωρίζουν και όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης, αυτής της περιοχής, το τι έχει γίνει και το τι έχει προσφέρει ο καθένας από την θέση που υπηρετούσε. Αυτό κάναμε. Εμείς όταν λοιπόν τρέχαμε για τα προβλήματα της Γούνας, η κυρία Σπύρου δεν ήξερε καν τη λέξη, τι σημαίνει Γούνα. Και βγαίνει σήμερα ως τιμητής τι και πιανού και θέλει να ρίξει και να επιρρύψει ευθύνες πάνω σε ποιον. Τέλος πάντων, την ανεπάρκειά. Θα μπορούσε να βγει ένα διορθωτικό ή μια δήλωση για εσάς πάνω σε αυτά τα κείμενα, γιατί αυτό υπενήχθηκε, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια αντίδραση από τον Δήμο. Φυσικά και όχι. Τι αντίδραση? Πάνω σε τι? Ότι δεν υπάρχει κρίση της Γούνας ή ότι δεν συνδέεται η Γούνα με τον τουρισμό? Ναι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή σε τι θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο Δήμος Καστοριάς σε ένα δημοσίευμα που βγάζει ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος ανά την Ελλάδα. Ο οποίος όμως ήταν καλεσμένος μας και εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Και το ξέρετε επίσης πολύ καλά, επειδή είστε του συγκεκριμένου κλάδου, μπορείς να πληρώσεις κάποιον δημοσιογράφο για να σου κάνει μία διαφήμιση, τη διαφήμιση που πρέπει.
Από εκεί και πέρα ο κάθε δημοσιογράφος έχει την κρίση, κάνει την έρευνά του, κάνει το ρεπορτάζ του και σύμφωνα με τα στατιστικά και με τα κριτήρια που υπάρχουν, κάνει και το ρεπορτάζ και κάνει την τοποθέτηση που νομίζει ότι είναι αυτός σωστή. Άρα λοιπόν, επειδή αυτοί οι άνθρωποι καλύφθηκαν και με τη φιλοξενία τους και τα λοιπά εδώ, πιστεύετε ότι ανταποκρίθηκαν σε αυτό που θέλατε, δηλαδή ήταν αυτό που θέλατε να περάσετε όμως? Φυσικά, γιατί έχει γίνει τεράστια διαφήμιση από τη στιγμή που έχουν βγάλει τα ρεπορτάζ και τις τοποθετήσεις τους. Οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ πέρα στην Καστοριά, ειδικά τα τρία τελευταία Σαββατοκύριακα, σοριδών έρχεται κόσμος από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται αυτό, διότι όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής που ασχολούνται με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή με τουριστικά καταλήμματα είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Άρα το δεν θα αλλάζατε κάποια φράση ή κάποια έκφραση από δεν αυτά είναι, τα δεν αφορά εμάς και έναν το συγκεκριμένο. Δεν είναι κάποιο δελτίο τύπου ή κάποια ανακοίνωση που βγήκε από τον Δήμο Καστοριάς. Ναι. Κινούμαστε λοιπόν εμείς, κινούμαστε μεθοδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον τουρισμό. Είχαμε πει ότι είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Είχαμε πει ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να κινηθεί ο Δήμος Καστοριάς και οι πολίτες βέβαια της Καστοριάς και επιχειρηματικά, ώστε να διαδώσουμε και να δώσουμε την απαραίτητη σημασία για να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τουριστικούς επισκέπτες. Αυτό λοιπόν κάναμε και με την συγκεκριμένη αποστολή που ήρθε στην Καστοριά. Είναι στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε με ένα γραφείο που προωθεί το τουριστικό κομμάτι της Καστοριάς και βέβαια δεν έχουμε μείνει μόνο σε αυτό. Με κάποιες έχουμε προχωρήσει προγραμματισμένες συναντήσεις και επαφές που πραγματοποιήσαμε και τις προηγούμενες μέρες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και εγώ προσωπικά, μαζί όμως με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και στελέχοι και συνεργάτες του Δήμου Καστοριάς, για να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα σε πολίτες. Άρα για να το κλείσουμε λίγο αυτό, δεν θα αλλάζατε κάτι από τα γραφόμετα των δύο επίμαχων ρεπορτάζ που μιλάνε για την κατάρρευση της οικονομίας? Ξαναλέω και το τονίζω, ξέρετε γιατί, δεν είναι κάτι που βγήκε από τον Δήμο Καστοριάς. Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί ουσιαστικά η κυρία Σπύρου λέει και το γράφει κιόλας ότι με αυτή τη στάση δίνεται τη χαριστική βολή υποτιμώντας τόσο το προϊόν και τις επιχειρηματίες γονοποιούς. Θα πρέπει να προσέχει το τι λέει, γιατί απευθύνεται και αν το προσωποποιεί ειδικά σε μένα, απευθύνεται στον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Γουνοποιών. Και ξαναλέω, όταν εμείς τρέχαμε και ασχολούμασταν με τα προβλήματα και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τα προβλήματα του κλάδου και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το συγκεκριμένο κλάδο, γιατί εκτός το ότι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε και ως Δημοτική Αρχή αλλά και ως επαγγελματίας γουνοποιός και επιχειρηματίας στο συγκεκριμένο κλάδο, είναι κάτι που σας είπα και πριν, έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε, διότι είναι ο κλάδος που έχει προσφέρει και έχει συνεισφέρει στα μέγιστα όχι μόνο στην Καστοριά αλλά και στον ελλαδικό χώρο. Όταν λοιπόν ασχολούμασταν εμείς και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τα προβλήματα του κλάδου, η κυρία Σπύρου δεν ήξερε που είναι το εκθεσιακό κέντρο το οποίο έμαθε κατά την προεκλογική περίοδο την τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές. Τώρα, πάντως δεν τα βλέπει και όλα αρνητικά. Δηλαδή αυτό που καταλάβαμε εμείς είναι ότι είναι διατεθειμένη και να συζητήσει και μάλιστα αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη συνάντηση του κυρίου Ριού με στέλεχός της που είναι στον τουρισμό. Είπε ότι βλέπει με χαρά ότι υλοποιούνται κάποιες προεκλογικές της θέσεις για το κομμάτι τουρισμού από εσάς. Είπε επίσης ότι θα ήμουν διατεθειμένη, όχι 7.000 και 100.000 να δαπανίσει ο Δήμος, θα ψήφιζα ναι για την καλή προβολή της περιοχής μας. Είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ για μεγάλα ζητήματα με την Δημοτική Αρχή, τονίζει η κυρία Σπύρου. Εδώ είμαστε και την περιμένουμε εδώ και 2 χρόνια. Πώς μπορεί να γίνει λοιπόν αυτή η προσέγγιση, γιατί πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα ήταν καλό για τα μείζωνα τουλάχιστον να το ρωτήσω και εσείς, αν θα μπορούσατε να συνοηθείτε. Σε πέντε βασικά πράγματα βέβαια. Έτσι. Σε ό,τι αφορά την δικαίωση, θα έλεγα ότι πάντα της αρέσει να δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος. Αφού λοιπόν βγουν τα αποτελέσματα, τότε βγαίνει και λέει ότι δικαιώθηκε. Μετά βέβαια το παίρνει αυτό πίσω αν διαπιστώσει ότι έχει γίνει κάτι λάθος. Τέλος πάντων φάσκει και αντιφάσκει συνεχώς. Αλλά σε ό,τι αφορά την διάθεσή της να συνεργαστεί, σας ξαναλέω και πάλι και όχι μόνο. Αρκεί να μην υπάρχουν τέτοια ευριστικά κείμενα όπως είπε σαν το τελευταίο. Και στους ακροατές ξαναλέω ότι εδώ είμαστε 2 χρόνια και την περιμένουμε να έρθει να συνεργαστεί, να καταθέσει κάποια πρόταση,
να καταθέσει κάποια σοβαρή πρόταση και αυτά πάλι δεν είναι λεγόμενα δικά μου, είναι διαπίστωση ακόμη και των συμβούλων της δικής της παράταξης που στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της είχαν πει ότι δεν, και φεύγουν μάλιστα από τον συνδυασμό επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει καμία σοβαρή πρόταση. Πάντως χτες βγάλατε και τον στρατηγικό σχεδιασμό, κύριε Κορεντζίδη, της τουριστικής ανάπτυξης. Βγάλατε χτες το βράδυ σε δελτίο τύπου και τον στρατηγικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης. Αν έχουν γίνει, λέει η κυρία Σπυρό, όλα αυτά, εγώ τα χειροκροτώ αυτή τη στιγμή. Ωραία, εντάξει, χαίρομαι ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει να πάρουμε απαντήσεις. Έχουν γίνει? Σίγουρα σας είπα ότι γίνονται κινήσεις. Είμαστε σε μία περίοδο όπου μόλις βγήκαμε από την πανδημία, από αυτήν την περιπέτεια που είχαμε και μόνο, να δούμε, μόνο και εμείς, να δούμε, ολόκληρος το ο κόσμος. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου αν κάνετε μία πολύ μικρή έρευνα και κάνετε κάποια τηλεφωνήματα θα δείτε ότι τουριστικοί προορισμοί της χώρας top. Μιλάμε δηλαδή για Σαντορίνη, για Μύκονο, για Κρήτη, για οποιαδήποτε άλλη περιοχή, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή ή νησί, κάνετε ένα τηλέφωνο ή κάνετε μία πολύ μικρή έρευνα, θα διαπιστώσετε ότι τα ποσοστά των τουριστικών επισκεπτών είναι πάρα πολύ μικρά, λιγότερα και από το 2000, από το καλοκαίρι του 2020. Κάνουμε όμως εμείς τα βήματά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε, κάνουμε το σχεδιασμό μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε και κινούμαστε σοβαρά, υπεύθυνα, μεθοδικά, για να προχωρήσουμε αυτό το οποίο είχαμε θέσει εξ αρχής ως προτεραιότητά μας. Στις τελευταίες κινήσεις, όλες αυτές δηλαδή που βγάλαμε και ως δελτίο τύπου, έχουν γίνει οι απαραίτητες συναντήσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το τέλος καλοκαιριού και μέσα στο Σεπτέμβριο που θα αρχίσει και πάλι, και το ευχόμαστε αυτό, θα αρχίσει και πάλι η κανονικότητα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα τα υπόλοιπα σημαντικά γεγονότα που θα σημάνουν και την επανέναρξη της κανονικότητας αλλά και του τουριστικού κομματιού. Είμαστε έτοιμοι και με μνημόνια συνεργασίες και με τις επαφές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα για να τρέξουμε αυτό, όπως σας είπα, που είχαμε θέσει. Και με την ιστοσελίδα του Δήμου, γιατί και εδώ έγινε και αναφορά νωρίτερα. Με την ιστοσελίδα του Δήμου, η οποία έχει γίνει αναφορά, αλλά να υπενθυμίσω, το είπαμε και στο δελτίο μας, στο δελτίο τύπου μας, ότι η ιστοσελίδα του Δήμου δεν υπήρχε από τότε που άρχισε να υπάρχει το διαδίκτυο και το ίντερνετ στην χώρα και σε όλο τον κόσμο. Η ιστοσελίδα του Δήμου όμως θα υπάρξει έτσι όπως πρέπει, γιατί δεν κάνουμε πρόχειρες δουλειές, έτσι όπως πρέπει, θα γίνει δηλαδή, γίνεται επαγγελματική δουλειά και να παρουσιάσουμε κάτι αξιόλογο, όπως και πολλά άλλα, τα οποία θα δείτε κι εσείς, θα δουν και οι κριτές και οι επικριτές μας και θα τρίβουν και τα μάτια τους σε λίγο καιρό. Τώρα, επειδή έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας... Δυστυχώς για αυτούς. Επειδή έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας, για τα βασικά που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, να δούμε τι θα λειτουργήσει και πώς θα λειτουργήσει. Αν μπορείτε να μας πείτε τηλεγραφικά τουλάχιστον, τι θα γίνει για αυτό το καλοκαίρι. Είδαμε το πλοίο, λέτε σε 15 μέρες μπορεί να ξεκινήσει η δρομολόγια. Το ενεδρείο αν λειτουργεί κανονικά, αν να πάμε επίσης στην σπηλιά του Δράκου αν λειτουργεί κανονικά, λιμναίος οικισμός, προωθείτε σίγουρα και το ενιαίο εισιτήριο, τι θα προλάβουμε από όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι. Πώς θα πάει ο προγραμματισμός για τα βασικά που έχουμε στο Δήμο. Λειτουργούν όλα κανονικότατα, όλες οι δομές του Δήμου και σίγουρα όμως χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σταδιακά, γίνονται και σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και τις εντάξεις των προγραμμάτων. Λείπει προσωπικό, χρειάζεται και προσωπικό κάπου σε αυτές τις δομές, γιατί πάντα αυτές πρέπει να ενισχύσουν. Και καταλαβαίνουμε και την δυσκολία που υπάρχει ώστε να προσληφθεί κάποιος ή να μπει κάποιος για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις συγκεκριμένες δομές. Αλλά θέλω να σταθώ και να τσουλήσω το γεγονός ότι έχουμε προγραμματίσει την αναδιάρθρωση των δομών, η οποία αναδιάρθρωση έχει μείνει πίσω λόγω της δυσκολίας που είχαμε με την πανδημία που μας ταλαιπώρησε, διότι δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Το προσωπικό, πάντα οι υπηρεσίες μάλλον υποστελεχωμένες, τα γραφεία υποστελεχωμένα και οι εξωτερικοί μας συνεργάτες δεν ήταν σε θέση ούτε να κάνουμε διαζώσεις, συναντήσεις και να προχωρήσουμε αυτά που θέλαμε να προχωρήσουμε. Συνεχίζουμε όμως με πολύ γοργούς ρυθμούς και πολύ σύντομα θα έχουμε αυτήν την αναδιάρθρωση των δομών, έτσι όπως σκεφτόμαστε,
με την Μακεδνός ΑΕ, όπου θα λειτουργήσει ως αμιγός τουριστική δομή του Δήμου, μια ανώνυμη εταιρεία καθαρά τουριστική, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι τουριστικές δομές, το Ενιδρίο, ο Λιμναίος Οικισμός, η Σπηλιά του Βράκου, το Καράβι, και βέβαια θα προστεθούν μέσα από την ένταξη των προγραμμάτων και όλα τα υπόλοιπα, όλος ο υλικοτεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, για να υπάρχει μια τουριστική δομή η οποία θα λειτουργεί πάρα πολύ ευέλικτα, με πολύ καλό αποτέλεσμα, όχι μόνο για τους πολίτες της Καστοριάς, αλλά κυρίως για τους τουριστικούς επισκέπτες. Μιλήσαμε στην αρχή για, για το συνεργείο το οποίο ήθελε να κάνει την καθέλκυση του Καραβιού, για να βγει αυτή, να γίνει η επιθεώρηση και να βγει αυτή η προϋπόθεση άδεια, η οποία λείπει από το 2015. Σε σύντομο χρονικό, σε λίγες μέρες θα... Με το προσωπικό για το πλοίο θα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη είμαστε έτοιμοι από τώρα, οπότε με τη συντήρηση την απαραίτητη που πρέπει να γίνει, αφού έχουμε την άδεια την συγκεκριμένη, όπου μιλήσαμε πριν, θα είναι έτοιμο να πλεύσει το καράβι και να κάνει τα δρομολόγια. Έχουμε και το άλλο, το ηλιακό επίσης, όπως και τα ηλιακά ποδήλατα, που αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένας προσανατολισμός να δοθούν με κάποιον τρόπο επί ενοικίαση σε ιδιώτες, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, τα ηλιακά ποδήλατα, επειδή έχουν αγοραστεί από ένα πρόγραμμα. Πρόγραμμα, ναι. Και μέχρι της περιφέρειας κιόλας. Μέχρι το 2022, δηλαδή μέχρι και του χρόνου, δεν μπορούμε ούτε να τα νοικιάσουμε, ούτε να τα επινοικιάσουμε. Μάλιστα. Οπότε θα τα λειτουργήσουμε έτσι όπως ακριβώς πρέπει από την πλευρά του Δήμου, αφού όμως γίνουν όλες οι προηγούμενες, όλες οι άλλες απαραίτητες ενέργειες για να κάνουμε, όπως σας είπα, επαγγελματική και σοβαρή δουλειά. Δεν θέλουμε προχειροδουλειά. Δηλαδή τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα βγουν όταν θα είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλουμε να τα βγάλουμε τώρα και μετά από μία εβδομάδα να τα πάρουμε πάλι πίσω, γιατί δεν μπορούν να λειτουργούν. Με την αναδιάρθρωση των δομών που έχουμε σχεδιάσει και επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτιμώ ότι θα είμαστε έτοιμοι, θα μπουν όλα έτσι όπως πρέπει στον δρόμο τους. Είπαμε πριν για το καράβι, το οποίο δεν είχε άδεια, αυτή την άδεια που ο έλεγχος γίνεται σήμερα για να εκδοθεί αυτή η άδεια, δεν είχε άδεια από το 2015. Σε λίγες μέρες φιλοξενούμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Πάνω από 500 άτομα εδώ. Ναι. Θα επισκεφτούν την Καστοριά, υπολογίζουμε, περίπου 2,5 με 3.000 κόσμος. Υπάρχει άριστη συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους, με τον Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς, με τον Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς. Και για τον λόγο αυτό ενεργοποίησαμε και πάλι το μηχάνημα της κοπής χόρτων που πλέει στη λίμνη και καθαρίζει καταρχάς τον σύμβο. Εδώ και περίπου 10-15 μέρες. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση σε όλους μας ότι ήδη έχει καθαρίσει σημαντικό κομμάτι της λίμνης και φαίνεται και είναι ορατό από τους πάντες αυτό. Όταν λοιπόν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, το μηχάνημα αυτό ήταν διαλυμένο εντελώς. Μάλιστα ήθελαν να το πετάξουν, δεν ούτε καν κοιτούσαν την επισκευή του. Όταν υποτίθεται το καινούριο, το οποίο όμως δεν μπορεί να κόψει χόρτα. Το μηχάνημα αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή κόβει χόρτα και έχει γίνει ένα σαν καινούριο, όπως είχε παραλυφθεί την τότε εποχή, και κάνει την δουλειά του έτσι όπως πρέπει. Σας είπα για την άδεια του καραβιού, η οποία δεν υπήρχε από το 2015. Γιατί τα λέω αυτά, κύριε Νασούλη? Γιατί οι κριτές μας και οι επικριτές μας είναι αυτοί οι οποίοι μας παρέδωσαν μία διαλυμένη εντελώς κατάσταση. Με μεθοδικότητα όμως και με προγραμματισμό, ένα προς ένα όλες οι δομές του Δήμου ξαναμπαίνουν μπροστά και το αποτέλεσμα θα φανεί πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο όλα αυτά. Καταγγελία την προηγούμενη εβδομάδα, ανώνυμη καταγγελία βέβαια, για το μηχάνημα κοπής χόρτων στην λίμνη. Για το πώς λειτουργεί, ποιος το χειρίζεται και εάν κόβει σωστά τα χόρτα. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταγγελία για το θεατράκι του βουνού, γιατί φιλοξενεί παραστάσεις. Ένσταση για το λατομείο, γιατί αν λειτουργήσει το λατομείο, όταν μάλλον θα λειτουργήσει το λατομείο, επίσης σε λίγες μέρες θα λειτουργεί κανονικότατα, όταν θα λειτουργήσει το λατομείο θα φέρει αναστάτωση στην περιοχή της Κρεπενής. Μιλάμε όμως για καταγγελίες, οι οποίες τα προηγούμενα 30 χρόνια δεν είχαν γίνει ποτέ.
Αυτό βέβαια εν μέρη μας χαροποιεί, διότι φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Όταν ο άλλος καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται και είναι κακοπροαίρετος, προχωράει σε τέτοιες κινήσεις που τον αφήνουν βέβαια δυστυχώς για αυτόν, ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους εμάς στο περιθώριο. Κλείνοντας το θέμα του τουρισμού, νομίζω ότι επειδή τα συζητάμε τώρα και το θεωρούμε και το πιστεύουμε νομίζω όλοι ότι είναι πολύ μεγάλος πυλώνας που μπορεί να στηρίξει αυτή την περιοχή για τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο μια μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε ένα θέμα τέτοιο και να ακούσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε λίγο να επαναλαμβάνουμε, να συνενωθούμε τουλάχιστον στα βασικά. Φυσικά. Πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ καλό και ελπιδοφόρο για όλους μας. Ο τουρισμός είναι κάτι άλλο, κύριε Νατσούλη, με όσους και να συνεργαστείς, είναι κάτι άλλο, τις συναντήσεις και τις επαφές εμείς τις έχουμε έτσι και αλλιώς, και τις δημόσιες σχέσεις τις έχουμε με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους εξωτερικούς μας συνεργάτες. Μιλάμε, συνομιλούμε και σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας για τον τουρισμό, για τον τουρισμό αυτό που πρέπει στην Καστοριά. Όλα γίνονται όμως με σταθερά βήματα, με βήματα τα οποία όμως θα φέρουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και όχι με πινελιές ή με οτιδήποτε άλλο που θα αφήσουν δυσαρεστημένους τους πάντες. Τώρα, πριν κλείσουμε, πάμε και σε ένα ακόμη θέμα με το οποίο ασχολούμαστε από χθες. Αν ολοκληρώσετε, δεν ξέρω αν θέλετε πάνω σε αυτό να πείτε κάτι ακόμη. Κάτι άλλο να πω. Αλλά να πάμε λίγο και σε ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε χθες. Μάλιστα, φιλοξένησαμε και τον Τάκη Τσιρόνη, ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή της ιστορικής ομάδας της Καστοριάς, στην εκπομπή μας. Από χθες λοιπόν ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Από σήμερα ξεκινά τα γυρίσματα, συγγνώμη, ενός ντοκιμαντέρ για την Καστοριά. Μάλιστα μαθαίνουμε, όπως μας είπε ο κύριος Τσιρόνης, ότι θα έρθει ο κύριος Χαλκίδης στο γραφείο σας με ένα ομοίωμα κυπέλου που φτιάχθηκε στην Ιταλία για να δείχνει στον κόσμο που επισκέπτεται το Δημορχείο ότι αυτό είναι το τρόπαιο το οποίο κατέκτησε η ιστορική ομάδα της Καστοριάς το 80. Έχει έρθει ο κύριος Χαλκίδης? Δεν έχει έρθει ακόμη, αλλά έχω πληροφορηθεί ότι θα έρθει σε λίγη ώρα εδώ στο γραφείο μου, ναι, για να μου παραδώσει το κύπελο, ναι, όχι σε μένα βέβαια, αλλά στον κόσμο της Καστοριάς, στους πολίτες της Καστοριάς, και να πάρει την θέση αυτή που του πρέπει. Άρα με αγωνία έτσι και πολύ χαρά όμως περιμένω ώστε να ξαναζωντανέψουν, ναι, οι στιγμές αυτές που είχαμε ζήσει όλοι τότε το 1980, όταν η ποδοσφαιρική ομάδα της Καστοριάς έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που κατάφερε να κατακτήσει το κύπελο, προκαλώντας έτσι την μεγαλύτερη ως σήμερα έκπληξη στην ιστορία του θεσμού. Θα ξαναζήσουμε λοιπόν αυτές τις στιγμές. Θα προετοιμαστούμε εμείς ώστε το κύπελο να πάρει την θέση που του πρέπει, μια περίοπτη θέση στο Δημαρχείο της Καστοριάς, και να έχουν την ευκαιρία όλοι οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι, να χαρούν έτσι αυτήν την στιγμή, να φωτογραφίζονται δηλαδή με το κύπελο, με το τρόπαιο. Αυτά γίνονται και στα πλαίσια, θα εξυπηρετούσουν και ανάγκες του ντοκιμαντέρ, γιατί το ντοκιμαντέρ, φαντάζομαι το έχετε πληροφορηθεί, θα ασχοληθεί με ιστορικές ομάδες που έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι η Καστοριά μέσα σε αυτές, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποιος να το αμφισβητήσει αυτό. Σας είπα και πριν το ότι είχε συμβεί, άλλωστε το ξέρουν οι πάντες. Είχε συμβεί το 1980. Είναι στα πλαίσια του ντοκιμαντέρ, ένα πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ που θα παίξει παντού και θα ξυπνήσει μνήμες της ιστορίας και εκείνης της χρονιάς του 1980. Εμείς από την πλευρά μας ως Δημοτική Αρχή το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, και ήδη θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για να τοποθετηθεί το κύπελο εκεί που πρέπει. Άρα λοιπόν από σήμερα δρομολογούνται και οι ενέργειες για να μπει το κύπελο αυτό κάπου μέσα στο Δημαρχείο, ίσως στην είσοδο κάπου. Θα τοποθετηθεί, θα είναι εδώ πέρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και ίσως τοποθετηθεί και κάπου εξωτερικά για να το χαρεί και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πριν κλείσουμε βλέπω και ένα ερώτημα εδώ μεταξύ άλλων. Καλά όλα αυτά για το φράγμα, θα μας πείτε τίποτα, μάλιστα. Ναι, είδατε κύριε Ναυτούλη,
Σαν να ήξερε ο ακροατής, έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Κάτι είπαμε και χθες. Επικοινωνία που είχα την προηγούμενη εβδομάδα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι έχει λήξει πλέον η συνεργασία με την κοινοπραξία. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη και πολύ καλή είδηση, οπότε προχωράμε. Αρκεί απευθείας να μην αυτή η αλλαγή τώρα φέρει μεγάλο χρόνο αντικατάσταση με την επόμενη εταιρεία. Η εκτίμηση του κυρίου Οικονόμου είναι ότι Οκτώβριο με Νοέμβριο θα ξεκινήσει επιτέλους το συγκεκριμένο έργο. Θα χαθεί λοιπόν όμως το καλοκαίρι η κατασκευαστική περίοδος, έτσι. Κοιτάξτε, πείτε μας λίγα παραπάνω λόγια, γιατί χαθεί, αυτό είναι από μόνο το ένα θέμα. Ας χαθεί και ένα μικρό χρονικό διάστημα, γιατί είναι ένα έργο το οποίο μας ταλανίζει εδώ και 20 χρόνια. Θα έλεγα είναι πολύ μεγάλο το διάστημα όπου παραμένει ανενεργό. Ας κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή, αλλά να ξεκινήσει με εταιρεία η οποία είναι σε θέση να τα βγάλει εις πέρας και είναι σε θέση να ξεκινήσει το έργο, ναι, και να μας το παραδώσει το συντομότερο. Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, πώς αποσύρθηκε αυτή η εταιρεία, πώς έφυγε αυτή η εταιρεία? Υπήρχαν οι συζητήσεις, αν θυμάστε, στην... Ναι, που έπρεπε να δώσει μια απάντηση. Ναι, ήρθε σε συνεννόηση, σε συνάντηση μάλλον που έκανε ο κύριος Οικονόμου με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν. Δεν θέλουν, δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν. Ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν. Δεν το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Έτσι ακριβώς. Και εν συνεχεία προχωρούν στον δεύτερο ανάδοχο, ο οποίος είναι μια εταιρεία όπου αποσύρθηκε από το έργο, από την διεκδίκηση. Και πάμε στον τρίτο. Έργο, και πάμε στον τρίτο. Που είναι ποιος? Είναι η εταιρεία Τέρνα. Από τις πλέον αξιόλογες εταιρείες. Τέρνα που έχει δουλέψει στο νομό μας και έχει δουλέψει και με κόσμο του νομού μας. Ναι, έτσι είναι. Από τις πλέον αξιόλογες εταιρείες του κλάδου, οπότε είμαστε... Αυτό είναι πολύ ευτυχείς ώστε το έργο να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην περιοχή μας. Αυτό από μόνο του είναι είδηση. Που θα δώσει έτσι λύσεις σε έναν από τους πλέον επίσης σημαντικούς κλάδους της περιοχή μας, τον πρωτογενή τομέα, τους γεωργούς και τους κτηματίες, μεγάλο ποσοστό όπου έχει ο Δήμος Καστοριάς το μεγαλύτερο ποσοστό, και ένας κλάδος επίσης που θα δώσει ζωή και θέσεις εργασίας στην και θα κρατήσει και κόσμο στην Καστοριά, που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Λοιπόν, από μόνο του είναι είδηση αυτό, από μόνο του θα μπορούσε να είναι είδηση ημέρας πραγματικά. Έχουμε αυτή την εξέλιξη με το φράγμα Νεστορίου. Έχουμε συνομιλήσει και με τον Δήμαρχο Νεστορίου, με τον Χρήστο τον Θα τα πούμε και στην πορεία, το έχουμε στο μυαλό. Σε διαρκή επικοινωνία, μεγάλη αγωνία και των δύο για να ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Αμπουλή, καλή συνέχεια. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.